Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη και σήμερα 12 το μεσημέρι και η εκπομπή Διάλογη μόλις ξεκίνησε εδώ στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Φίλες και φίλοι, το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον εξαιρετικό καλεσμένο μου είναι εδώ στην εκπομπή Διάλογοι, είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης σημαντικής μερίδας του πληθυσμού και η εκτεταμένη φτωχοποίηση που αγγίζει όλο και περισσότερα κομμάτια της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Eurostat, ένας στους 5 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε αντιμέτωπος το 2023 με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τώρα, εδώ, σε εθνικό επίπεδο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ξεπερνούν το 26%. Όλες οι μετρήσεις της κοινής γνώμης επιμένουν να τοποθετούν την ακρίβεια στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ακρίβειας με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου να είναι στη χώρα μας πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά μία εκατοστιαία μονάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Καταναλωτή έδειξε ότι το 92% των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και το 97,2% παρακαλώ δηλώνει ότι βλέπει συχνά μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα και βεβαίως και στους λογαριασμούς της ενέργειας. Επίσης ένα 96% δηλώνει πως έχει αναγκαστεί να αλλάξει αγοραστικές συνήθειες εξαιτίας της ακρίβειας. Μια από τις αιτίες είναι η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς, την οποία η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην παρέμβει στα ολιγοπωλιακά κυκλώματα και να μην ψαλιδίσει τα υπερκέρδη των μεγάλων ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. Επιπλέον, από ό,τι διαφαίνεται, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, σύμφωνα με την δημοσιονομική πολιτική που υιοθετεί η κυβέρνηση, όπως αυτή περιγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Αντίθετα, μάλιστα, δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες κοινωνικές δαπάνες που αφορούν την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή πολιτικής οικονομίας. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Μελά, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Διάλογη. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα εδώ από το στούντιο Ρέθυμνο και στην εκπομπή Διάλογοι. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Κώστας Μελάς έχει διδάξει οικονομικά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάστηκε παράλληλα επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Είναι συγγραφέας 17 βιβλίων με αντικείμενο θέματα που αφορούν την διεθνή οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Επίσης, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί μεγάλο αριθμό επιστημονικών βιβλίων. Άρθρα του δημοσιεύονται συχνά στον καθημερινό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, γραπτό και ηλεκτρονικό. Κύριε Μελά, κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Εδώ πολλοί ειδικοί περί των οικονομικών εκτιμούν ότι η ακρίβεια θα παραμείνει εδώ και θα μας κάνει συντροφιά και τα επόμενα χρόνια, έτσι λένε. Ωστόσο, πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρομοίασε την ακρίβεια με γρίπη, η οποία θα κάνει τον κύκλο της και θα φύγει. Είναι έτσι? Πού είναι η πραγματικότητα κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μια και μου το θέτετε εξ αρχής, έχει μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη.
ναι. Η οποία επί της ουσίας λέει ότι η αγορά είναι αυτή η οποία λύνει τα προβλήματα μόνη της, δεν χρειάζεται. Επομένως γρήπη είναι και μπορεί όλοι να πεθάνουμε, γιατί τι γρήπη είναι αυτή η οποία διατηρείται επί 3 χρόνια και θα συνεχίσει να διατηρείται για άλλο ένα ακόμα χρόνο. Επομένως νομίζω ότι είναι να το παρομοιάσω, πώς να το πω, είναι μια ιδεολογική αντίληψη η οποία δεν έχει καμία σχέση πραγματικά με την πραγματικότητα του πληθωρισμού και τις αιτίες οι οποίες γεννούν όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Σας άκουσα, ναι. Σας άκουσα στην αρχή, ναι, ναι. Ότι υπενιχθήκατε ότι υπάρχει μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, είναι το χαρακτηριστικό της. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα εξωτερικό γεγονός που συμβαίνει συγκυριακά. Ναι. Είναι κάτι μόνιμο, εγγενές, και τα τελευταία χρόνια, λόγω της αντίληψης αυτής που είπαμε του κυρίου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, έχει διωγγωθεί. Παράλληλα, με αυτή τη λογική, αυτό που ενδιαφέρει τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και την κυβέρνηση είναι, αν θέλετε, το επιφαινόμενο, δηλαδή η ποσοτική πλευρά των γεγονότων, των οικονομικών μεγεθών. Δηλαδή έχουμε μία μεγέθυνση 2% παραπάνω από την Ευρώπη, ξέρω εγώ, είμαστε πάνω το μέσο όρο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα περισσότερες από τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ποιότητα όμως όλων αυτών των μεγεθών είναι, δηλαδή, εις βάρος της κοινωνίας, θα έλεγα. Και στις οικονομίες καταρχάς. Και τις δηλαδή έρχονται επενδύσεις. Ναι. Είναι οι επενδύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και οι οποίες βοηθούν τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ή είναι επενδύσεις οι οποίες έρχονται για να κερδοσκοπήσουν και να φύγουν. Εξάλλου αυτά τα γνωρίζουμε από πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι νέο αυτό που λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, επομένως η ουσία όλης της συζήτησης είναι να δούμε από πού προέρχεται ο πληθωρισμός, γιατί δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση και τι εξυπηρετεί όλος αυτός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα. Θέλω να πάμε, κύριε Μελά, κύριε καθηγητά, τώρα στα του προϋπολογισμού, να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά την κουβέντα μας, και θέλω να κάνω το πιο απλοϊκό ερώτημα. Τι είναι ο προϋπολογισμός ενός κράτους? Μπορούν οι πολίτες να αντιληφθούν τα προβλήματα της οικονομίας μέσα από τον προϋπολογισμό μιας κυβέρνησης? Και τελικά, ποιος είναι ο στόχος της οικονομικής πολιτικής, έτσι όπως διαφαίνεται στο σχέδιο που έχουν καταθέσει, που κατέθεσε η κυβέρνηση? Θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο σας. Ναι. Ναι, ο προϋπολογισμός δείχνει για μια χρονική περίοδο, για ένα έτος, πώς θα ασκηθούν τα δημόσια οικονομικά. Δεν είναι το έγγραφο εκείνο το οποίο μας δείχνει τη συνολική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ή μιας οικονομίας. Mm-hmm. Είναι πώς θα διαχειριστεί τους δημόσιους πόρους, δηλαδή τα έσοδα και τις δαπάνες του κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών. Σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι, ναι, ο προϋπολογισμός. Μέσα από αυτό όμως, mm-hmm, δείχνεται, έτσι μπορεί κανένας να αντιληφθεί, τον τρόπο που διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα και τον τρόπο που ασκεί την οικονομική πολιτική η εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή, να το πω απλά, ποια είναι η ιδεολογία της, ποια είναι η φιλοσοφία της, προς τα που σκοπεύει. Εκεί αποτυπώνεται, διότι, στον προϋπολογισμό, ναι. Αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Τώρα, σε αυτόν τον προϋπολογισμό, επί της ουσίας, έχω την εντύπωση ότι αποτυπώνεται η ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Είναι πάρα πολύ απλά η εξής. Η κυβέρνηση, αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία, είναι καταρχάς και κυρίως, mm-hmm, οι ροές πόρων που έρχονται από το εξωτερικό. Nice. Είτε αυτές είναι
άμεσες ξένες επενδύσεις, είτε είναι έσοδα από τον τουρισμό, από τον τουρισμό. Ναι. Είτε είναι πόροι οι οποίοι προέρχονται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τελευταία από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν είναι μόνο, αυτοί είναι και άλλοι πόροι που υπάρχουν διαχρονικά. Επομένως, πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο σε αυτό που ονομάζει ή που ονομάζουμε όλοι χρηματοπιστωτικές αγορές. Δηλαδή, να μπορέσουν να εισρεύσουν πόροι έτσι ώστε να καλύψει τα ελλείμματα τα οποία έχει δημιουργήσει. Ναι. Διότι αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια, αν δείτε το έλλειμμα του συζυγίου τρέχουσων συναλλαγών, χρειάζεται μια χρηματοδότηση περίπου 14 με 15 δισεκατομμύρια ετησίως λόγω της αύξησης, τρομακτικής αύξησης του ελλείμματος. Mm-hmm. Πρέπει να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα και επίσης πρέπει να δημιουργήσει πόρους ώστε να σπρωχτεί η μεγέθυνση. Άρα χρειάζεται να έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος να είναι πλεονασματικός, και αυτό συμβαίνει και επειδή έχουμε και την υποχρέωση όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Ναι, ναι, ναι. Ότι πρέπει να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, ακριβώς, τα μνημόνια. Έχουμε να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 2,1% μέχρι το 2070. Ναι. 2070. Επομένως, αυτή είναι η λογική. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που κάνει η κυβέρνηση. Όλα τα άλλα έπονται, δηλαδή η κατανομή του εισοδήματος, η αύξηση των μισθών και πάει λέγοντας. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που τη βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή τη λογική, δηλαδή να έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιοοικονομικά. Είναι ο πληθωρισμός. Ναι, ναι. Ο πληθωρισμός βοηθάει στην αύξηση των εσόδων. Στην αύξηση των εσόδων, διότι αυξάνονται τα τρέχοντα μεγέθη. Έτσι. Επομένως, αυτό είναι βοηθητικό. Όμως, ο πληθωρισμός μπορεί να βοηθάει τα δημοσιονομικά μεγέθη και τα έσοδα του κράτους, αλλά δεν βοηθάει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δεν βοηθάει την κοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε πρόσφατο άρθρο σας, δικό σας που διάβασα, λέτε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025 είναι και αυτό απολύτως προσαρμοσμένο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό που είπατε και λίγο πριν. Ναι, ναι, ναι. Εξηγήστε μας όμως τι σημαίνει ο όρος δημοσιονομική πειθαρχία και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της σημερινής ελληνικής οικονομίας. Τι σημαίνει η δημοσιονομική πειθαρχία έτσι όπως... Δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει ότι αν πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό το οποίο να παράγει πλεονάσματα. Πλεονάσματα τα οποία αφορούν αφενός μεν, όπως σας είπα, στην εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα 2,1%, ναι, και επίσης να συμμορφωνόμαστε με τις νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι δαπάνες μας δεν μπορούν, οι δαπάνες του προϋπολογισμού, ναι, δεν, ναι, μπορούν να είναι μεγαλύτερες από το ρυθμό μεγένθησης. Δηλαδή, επί της ουσίας, τι είπα να πει η δημοσιονομική πειθαρχία. Η δημοσιονομική πειθαρχία είπα να πει ότι τα δημοσιονομικά πρέπει να ακολουθούν ρητούς κανόνες και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Δηλαδή η μεγέθυνση της οικονομίας, η κατανομή του εισοδήματος, η αγοραστική δύναμη, οι επενδύσεις, είναι εξ ρεσίντου, όπως λέμε. Δηλαδή είναι πολυματικά μεγέθη. Αυτό λοιπόν η πειθαρχία, έτσι, υπάρχει ενταγμένη στο προσχέδιο. Ναι, το προσχέδιο, ναι, του προϋπολογισμού. Άρα μου το φτάρει. Βλέπετε ότι ενώ μας ζητούν 2,1 ας πούμε πρωτογενές πλεόνασμα, εμείς παράγουμε 2,5. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια, είναι αθέμαξη. Ενώ παραδείγματος χάρη θα μπορούσαμε να πάρουμε λιγότερους φόρους, να μειώσουμε δηλαδή την εισπράξη των φόρων σε συγκεκριμένα προϊόντα, παραδείγματος χάρη του ΦΠΑ, εμείς δεν το κάνουμε, συνεχίζουμε να παίρνουμε, να έχουμε τους ίδιους συντελεστές στο ΦΠΑ και να εισπράττουμε περισσότερους φόρους. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πειθαρχούμε σε αυτό που μας καλούν, που μας διατάσσουν, και με το παραπάνω, η Ένωση, ναι, με το παραπάνω, και επίσης εμείς υπερακοντίζουμε τα έσοδά μας κατά τέτοιο τρόπο που θα μπορέσουμε να
κάνουμε και μια εκλογική πολιτική στην εκλογική μας πελατεία. Επιδοματική, μια πολιτική, ναι, δίνοντας φιλοδορήματα στους συνταξιούχους 100 ευρώ, στους νέους 50 ευρώ, στον νέον 7 ευρώ, τα οποία όμως τα παράγονται, τα οποία οφείλονται στην ίσπραξη από εμάς τους ίδιους. Ξανά, έτσι έχετε δίκιο. Το έχουμε δει άλλωστε αυτό το έργο πολλές φορές στο παρελθόν και στο πολύ πρόσφατο θα έλεγα. Επίσης αντωρείτε αυτό τη δημοσιονομική πειθαρχία και από τη στασιμότητα των δαπανών του δημοσίου. Mm-hmm. Έτσι, στασιμότητα των δαπανών. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο δίκαιο είναι η ακρίβεια να αντιμετωπίζεται με μέτρα που ενισχύουν την έμεση φορολογία, δηλαδή τη φορολογία με οριζόντιο τρόπο και όχι την άμεση? Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για τους πολίτες. Αν θέλετε για τις εισοδηματικές κατηγορίες που είναι χαμηλά, mm-hmm, δηλαδή το 20% του πληθυσμού, τη εισοδηματική κύκλα το χαμηλότερο, αλλά και το παραπάνω, και το 40 και το 60, δεν είναι μόνο το 20 πλέον στην Ελλάδα, διότι φανταστείτε ότι πληρώνουν, οι έμεσοι φόροι πληρώνονται ομοιόμορφα από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Βέβαια. Επομένως, είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, όταν αγοράζεις ένα προϊόν θα έχει το ίδιο, παραδείγματος χάρη, ΦΠΑ. Αυτό είναι άδικο και επίσης είναι άδικος, τελείως άδικος, ο καταμερισμός ανάμεσα σε έμεσους και άμεσους φόρους. Ήμουν ανιός και γέρασα, κύριε Βαμιεδάκη, που ακούω όλες τις κυβερνήσεις ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί. Δηλαδή από το 65-35, ήταν και 70 παλιότερα, 30-70% η άμεση φόρη και 30% η άμεση φόρη, πρέπει να αντιστραφεί. Όπως γίνεται, ας πούμε, στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να μας λένε μόνο άλλα πράγματα κάνει η Ευρώπη και η Ευρώπη. Πρέπει να πάμε να έχουμε περισσότερους άμεσους φόρους και λιγότερο έμεσους φόρους, διότι αυτό είναι το δίκαιο στη φορολογία, το δίκαιο, όπως το δίκαιο είναι και μια φορολογική κλίμακα η οποία είναι προοδευτική. Δεν μπορούν όλοι να πληρώνουν με τον ίδιο συντελεστή. Έτσι. Όταν βγάζεις περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πληρώνεις με μεγαλύτερο συντελεστή. Έτσι. Θέλω τώρα να ρωτήσω το εξής. Σε ποιο βαθμό, κατά την γνώμη σας, χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούμενοι μάλλον δείχτες μέτρησης της φτώχειας και της αποστέρησης μπορούν να αποτυπώσουν τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της χώρας μας, στην προκειμένη περίπτωση εδώ δηλαδή? Μήπως τα διαθέσιμα στοιχεία υπερεκτιμούν το μέγεθος της φτώχειας? Κοιτάξτε, εδώ τώρα το μέγεθος της φτώχειας είναι πραγματικά έχετε δίκιο, δηλαδή είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Το μέγεθος της φτώχειας πώς υπολογίζεται? Ναι. Υπολογίζεται με το ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος. Αυτό γενικά δεν είναι σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή για την Ελλάδα μπορεί να είναι, ας πούμε, το εισόδημα να έχει πέσει και μια σειρά λόγους. Ναι. Άρα σημαίνει ότι για να είναι φτωχός κατεβαίνει δηλαδή το όριο ένταξης στις φτώχειες. Αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα πρόβλημα μεθοδολογικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Όμως υπάρχει και, και το άλλο θέμα. Ότι στο θέμα της φτώχειας μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει η περιουσιακή κατάσταση ακόμα των Ελλήνων, έτσι, οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων που μπορούν σε ένα μεγάλο βαθμό να περισσώζουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια. Δεν είναι, κύριε Βαμιεδάκη, δεν είναι μόνο η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω, είναι και η ιδιωτικοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας. Δηλαδή το ξεπούλημα, να το πω έτσι, των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή οι ξένοι που αγοράζουν σπίτια, από ποιο τα αγοράζουν? Από τους ιδιώτες, ασφαλώς, βέβαια. Έτσι. Τους ιδιώτες. Ή ξενοδοχεία, ή το ένα ή το άλλο. Άρα οι άνθρωποι αυτοί
τα πουλάνε, διότι έχουν ανάγκη να τα πουλήσουν. Δεν τα πουλάνε. Μπορεί να υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι τα πουλάνε για να κερδοσκοπήσουν, γιατί νομίζουν ότι είναι καλύτερο. Ασφαλώς υπάρχει αυτή η μερίδα, ναι. Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχει. Αλλά οι πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα σπίτια τους για να μπορέσουν να αποκομίσουν ένα εισόδημα με πόρους και να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν. Άρα το πρόβλημα της φτώχειας είναι λίγο περίπλοκο. Και ειδικά στην Ελλάδα που έχει είχε, γιατί τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν έχει, είχε μεγάλη ιδιοκτησία στις κατοικίες. Ναι, ναι. Πάντως είναι εμφανές ότι υπάρχουν νοικοκυριά, μεγάλος αριθμός νοικοκυριών, που δεν τα βγάζει πέρα μόνο με το εισόδημα από την εργασία. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και βασικό. Αν κοιτάξετε τα στοιχεία της Ελστάτ, θα δείτε ότι υπάρχουν τα έσοδα τα οποία εισέρχονται στο νοικοκυριό από τον παράγοντα εργασία, να το πω έτσι, από τη μισθωτή εργασία μάλλον. Ναι, ναι. Έτσι, δεν αρκεί για να μπορέσει να επιζήσει το νοικοκυριό. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αυξάνουν αυτά τα εισοδήματα, είτε είναι κρυφές είτε είναι φανερές. Ναι. Που δίνουν τη δυνατότητα σε πολλά νοικοκυριά να μπορούν να επιβιώνουν. Διπλές δουλειές που δεν γράφονται, ναι, ναι, και ναι, τα πάει, και ναι, πάει, ναι, ναι, να επιβιώνουν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, διαβάζουμε ρεκόρ κερδοφορίας στις τράπεζες, στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, στα δηληστήρια, στα σούπερ μάρκετ. Πολιτική που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ακούμε να γίνεται συζήτηση για ανάπτυξη και για βελτίωση των δικτών της οικονομίας. Το υπενιχτήκατε κι εσείς. Ωστόσο, γιατί ο καθημερινός άνθρωπος δεν τη βλέπει αυτή την ανάπτυξη? Από άλλο δρόμο πηγαίνει η ανάπτυξη και από άλλο λαός και δεν συναντιούνται αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα η μεγέθυνση της οικονομίας, δηλαδή πόσο μεγαλώνει η πίτα, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ναι, η πίτα, το εθνικό προϊόν, πόσο μεγαλώνει. Και άλλο πράγμα, πώς κατανέμεται. Εδώ είναι λοιπόν το μυστικό. Άλλο πράγμα η μεγέθυνση, ναι, όπου αυτό σας έλεγα προηγουμένως, η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κοιτάει μόνο την ποσοτική πλευρά, δηλαδή τη μεγέθυνση, μεγάλωσε πίτα. Το πώς θα την κατανοήσει αυτή την πίτα δεν τον ενδιαφέρει, ή μάλλον τον ενδιαφέρει, γιατί θέλει να πάρουν οι ολιγάρχες του πλούτου. Γιατί θέλουν να πάρουν? Δεν θέλουν να πάρουν μόνο επειδή τους αγαπάει, ας πούμε, ναι, αλλά λόγω ιδεολογικής αντίληψης για το πώς μπορεί να λειτουργεί η οικονομία. Είμαι πολύ καλοπροαίρετος εδώ, όπως το λέω. Ναι. Δηλαδή θεωρούν ότι εάν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι και βγάλουν περισσότερα έσοδα, τότε θα αρχίσει να διαχέεται και ο πλούτος προς τα κάτω. Προς την κοινωνία. Είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που ζει ο κόσμος τα τελευταία 50 χρόνια. Γι' αυτό βλέπουμε παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, την αύξηση των ανισοτήτων, διότι έτσι ακολουθείται αυτή η ιδεολογική προσέγγιση στην οικονομική μεγέθυνση. Έτσι, ναι. Ο πλούτος συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια. Έχετε απόλυτο δίκιο, το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όμως αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση, θέλω να σας ρωτήσω αν είναι βιώσιμο, γιατί βλέπουμε επενδύσεις, το είπατε και εσείς λίγο πριν όσον αφορά τις περιουσίες, βλέπουμε επενδύσεις που περιορίζονται στο real estate, στις αγοροπολισίες περιουσιακών στοιχείων κτλ. Υπάρχουν περιθώρια για ένα σχέδιο παραγωγικού ανασχηματισμού που είναι απαραίτητο να έρθει στη χώρα? Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά λέτε, αυτό το υπόδειγμα το οποίο εφαρμόζεται, και είναι υπόδειγμα το οποίο, προσέξτε, εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε από το πρώτο μνημόνιο, συνέχιση του μνημονίου είναι αυτό. Mm-hmm. Θα μου πείτε, έχουμε μνημονιακή πολιτική στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχουμε μνημονιακή πολιτική. Όμως έχουμε σαφέστατες υποχρεώσεις. Ναι. Έχουμε φύγει από το μνημόνιο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα που έχουν υπογραφεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που
που ακούω, αυτό το υπόδειγμα το οποίο ακολουθείτε, το οποίο είναι ένα υπόδειγμα, όπως σας είπα, προσπάθειας εισδροής πόρων, προσπάθειας αύξησης των εξαγωγών συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών υπηρεσιών, δηλαδή του τουρισμού, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, για να μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να αυξάνεται η δυνατότητα εξαγωγών σε μια χώρα η οποία δεν παράγει τεχνολογία ή η μεγέθυνση της οικονομίας είναι εκτατική και δεν είναι εντατική, δηλαδή δεν ενσωματώνει τεχνολογία και κεφάλαια, αλλά είναι, είναι εκτατική, δηλαδή υπηρεσίες χαμηλού μεγέθους, τουρισμός, real estate, γραφεία, θα είναι να δείτε μόνο τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, να το καταλάβετε, ναι, συναισθίαση και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει χαμηλό κόστος εργασίας, χαμηλή αμοιβόμενη εργασία, πολλά πλούτη σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να έχουν τα πλούτη που είπαμε προηγουμένως, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να έχουμε μια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τέτοια που να μπορεί να αυξάνει τις εξαγωγές μας. Όμως η αύξηση των εξαγωγών σε μια χώρα η οποία δεν έχει, όπως είπα, παραγωγή τεχνολογίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών, δεδομένου ότι στην ελληνική οικονομία η προστιθέμενη αξία δεν υπερβαίνει το 30%. Δηλαδή το υπόλοιπο 70% είναι εισαγωγές. Είτε είναι εισαγωγές κεφαλαίων, είτε είναι εισαγωγές ημικατεργασμένων, είτε είναι εισαγωγές πρώτων υλών, είτε. Μάλιστα. Επομένως, αυτό το υπόδειγμα δεν μπορεί να διατηρηθεί, διότι από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την εισροή ξένων πόρων. Να σας κάνω ένα παραλληλισμό. Ναι, ναι. Τι λέγαμε για το προηγούμενο υπόδειγμα της δεκαετίας από το 96, 95, 96, 90, 93 αν θέλετε, μέχρι την πτώχη του 2010. Ότι είχαμε εισδροή πόρων στην ελληνική οικονομία από ποιον? Από το δανεισμό του κράτους. Το κράτος δανειζόταν και μετά έδινε στους επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους, ξέρω, έδινε, διοχέτευε ρευστότητα στην οικονομία, αλλά το κράτος χρεωνότανε, αύξανε το χρέος του, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η δυνατότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με το τώρα. Είναι... το ίδιο, σκεφτείτε το λιγάκι, ναι, τώρα, ναι, δεν είναι το κράτος που δανείζεται, είναι η προσπάθεια που κάνουν οι ιδιώτες, το κράτος, να προσελκύσει κεφάλαια τα οποία έρχονται και τοποθετούνται, τα οποία όμως δεν είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή πάνε στις επενδύσεις που εμείς θέλουμε για να αναπτύξουμε την παραγωγική μας βάση. Την παραγωγή, μπαίνουν, κερδίζουν και αύριο θα μπορέσουν να σηκωθούν να φύγουν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα, να πω ένα παράδειγμα, δεν θα πω ποιο είναι, ένα μεγάλο φαντ το οποίο έχει αποκτήσει πλήθος νοσοκομείων, ναι, στην υγεία, τώρα σιγά σιγά θέλει να αποσυρθεί και πάει λέγοντας. Αφού κερδοσκόπησε, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να πω, αν κατάφερα να σας το πω, αυτός είναι ο παραλληλισμός. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει κάποιο όριο. Ή θα πρέπει συνεχώς η Ελλάδα να παρουσιάζει σε αυτούς τους κυρίους συνέχεια τις δυνατότητες και ευκαιρίες να μπορούν να αποκομίσουν κέρδη. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο διήνεκες. Δεν μπορεί να γίνει αύριο, το μεθαύριο. Ναι, αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ούτε οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παίρνουν μισθούς πείνας. Ούτε οι συνταξιούχοι αυτό το πράγμα, αυτό το δράμα το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα. Δράμα. Στην κυριολεξία δράμα. Να παίρνουν αυτές τις συντάξεις τις οποίες παίρνουν. Ναι. Άρα δεν είναι βιώσιμα με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνω τι λέτε και φαντάζομαι και οι φίλες ακροάτριες και οι φίλοι ακροατές θα το καταλαβαίνουν, γιατί ήσασταν σαφείς. Θέλω να πάμε τώρα όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε στα μισά του χρόνου που το Ταμείο Ανάκαμψης ξέρουμε όλοι ότι λήγει το 2026 αν δεν κάνω λάθος, και η απορρόφηση έχει φτάσει μόλις το 12% από ό,τι έχω διαβάσει από τα 40 και πλέον δισεκατομμύρια του Ταμείου.
η τόσο μικρή απορρόφηση, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, δεν συμφέρει την κυβέρνηση. Γιατί συνέβη αυτό, της ξέφυγε η αναδιανομή, πόσο δίκαια γίνεται και ποιοι βγαίνουν ευνοημένοι από όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, όσο έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν είναι και το αντικείμενό μου το Ταμείο, αλλά όσο έχω παρακολουθήσει και παρακολουθώ, προσπαθώ να παρακολουθήσω, καταρχάς, κύριε Παμιατάκη, θέλω να σας πω τούτο. Ναι. Υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς πια. Δεν έχουμε πληροφόρηση. Δεν ναι. έχουμε δηλαδή ενημέρωση από ναι. να μας λένε από το Υπουργείο, δηλαδή ναι, από την δεν ξέρω, από τις δημόσιες υπηρεσίες που μας λένε τόσα ήρθανε, τόσα εκεί πήγανε, τόσα... Παρότι υπάρχει μια υποχρέωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε εξάμηνο να δίνονται, δόθηκαν οι πρώτες 100 μεγάλες επιχειρήσεις που πήρανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι πήρανε και τα επένδυσαν. Ναι. Μπορεί να τα εισέπραξαν ή θα τα εισπράξουν, αλλά δεν ξέρουμε αν πήγανε σε πραγματικές επενδύσεις. Η ουσία είναι ότι από ό,τι φαίνεται η γραφειοκρατία, η προχειρότητα, τα προγράμματα, ας πούμε, τα οποία έχουν κατατεθεί, τα επενδυτικά προγράμματα, δεν είναι σφαιρικά αναπτυγμένα και σωστά, και με αποτέλεσμα να μην προχωράνε αυτά τα πράγματα. Επίσης εμπλέκεται, όπως ξέρετε, και ο τραπεζικός τομέας. Αν θυμάμαι καλά, 13 δισεκατομμύρια θα είναι επιχορηγήσεις, 17 δισεκατομμύρια είναι ναι, ναι. τα δάνεια. Αν θυμάμαι καλά, το αντίστροφο τώρα. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και οι τράπεζες, από τη στιγμή που εμπλέκεται η τράπεζα για τη χρηματοδότηση, προσέξτε τι συμβαίνει. Συμβαίνει πάρα πολύ απλά το εξής. Η τράπεζα έχει πελάτες. Ναι. Πάει λοιπόν ένας μεγάλος πελάτης της τράπεζας και παρουσιάζει ένα σχεδιασμό, ένα σχέδιο για να πάρει, λέει, θα βάλω 20%. Ναι. Η τράπεζα θα βάλει 30%, mm-hmm. αν είναι πελάτης της και τον ξέρει, ναι, ναι. και άρα τον επιλέγει σε σχέση με τον κύριο Βαμιαδάκη που δεν είναι πελάτης ή τον κύριο Μελά που δεν είναι πελάτης. Ναι, ναι. Γιατί έχει την πιστοληπτική ικανότητα και είναι πελάτης. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά άλλη συζήτηση, το κράτος του δίνει άλλα τα 50%. Ανεξαρτήτως ελέγχου. Ναι. Δηλαδή ο έλεγχος γίνεται από την τράπεζα. Δηλαδή έχουμε παραχωρήσει ακόμα και αυτό το στοιχείο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Και ο οποίος είναι στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι τράπεζες ανήκουν στο. Δεν υπάρχει στο κρατική ιδιωτικό τομέα. Ναι, έτσι, ακριβώς. Ναι. Τώρα, άρα λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε έχετε ότι. Δίκιο, έχετε δίκιο. Η γραφειοκρατία, ναι. ο σχεδιασμός και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια κατάσταση όχι. Η αναμενόμενη ακόμα και από την κυβέρνηση, όχι από αυτούς που είναι ενάντια, ας πούμε, στον τρόπο καταμερισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρόλα αυτά, κύριε Βαμιαδάκη, πρέπει να πω τούτο. Δεν έχω δει και κάποιο σχέδιο εναλλακτικό, αλλά συγκεκριμένο. Από κάποιο Ινστιτούτο. Ή αν θέλετε από τα κόμματα αντιπολίτευση. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Και αυτό ίσως είναι περισσότερο πολιτικό σχόλιο και όχι τόσο οικονομικό, αλλά θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Διαβάζω ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν έντονες ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Δεν θα τώρα έλεγα ότι είναι αντικυβερνητικός, έτσι. Η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι η οικονομία πάει καλά. Η αντιπολίτευση από την άλλη μεριά δυνατή να αποκαλύψει την πραγματικότητα. Και στη μέση όλων αυτών είναι οι πολίτες χαμένοι σε όλα αυτά και παρακολουθούν το μισθό τους να εξαφανίζεται. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Λοιπόν, το σχόλιο μου είναι ότι πράγματι η ολιγοπωλιακή διάρθρωση ελληνικής οικονομίας δεν αφισβητείται από κανένα σοβαρό αναλυτή. Ναι. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Παρακαλώ, βεβαίως. Στο χώρο της ελληνικής αγοράς τροφίμων, 7 αλυσίδες φωτοκαταστημάτων ελέγχουν πάνω από 85% της αγοράς. Στο χώρο των προμηθευτών τους, σύνολο 1.375 εταιριών, 100 πρώτες κατέχουν το 76%. Το 76%. Των πωλήσεων. 50 πρώτες το 62% και 30 πρώτες το 51%.
Σε ένα σύνολο 60 προϊόντων πρώτης ανάγκης και ευρείας κατανάλωσης, μια εταιρεία προμηθεύει περίπου το 60% για κάθε ένα προϊόν, ενώ δύο μεγάλες εταιρείες το 99%. Στο χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι τέσσερις συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέχουν το 90% των ιδίων κεφαλαίων, των καταθέσεων, των χορηγήσεων και του ενεργητικού. Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα έχει απόλυτα ολιγοπωλιακή διάρθρωση και εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον κλάδο των κατασκευών υπάρχει σημαντική συγκέντρωση την τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εσόδου. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολήθηκε με τις κατασκευές. Στον χώρο της αγοράς των καυσίμων, το ίδιο. Στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Σας είπα προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή οι ολιγοπωλιακές συνθήκες έτσι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής οικονομίας. Προσέξτε, αυτά δημιουργεί, η θεωρία το λέει, έτσι, συνθήκες έλλειψη ανταγωνισμού, άρα και αύξηση τιμών. Αύξηση τιμών. Προσέξτε τώρα όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα το πω. Ναι. Αυτή την κατάσταση επιβαρύνει και κάτι άλλο. Ένας μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων που είναι και μια διαμορφία της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, υπηρεσίες υγείας, ξέρετε πόσες δαπάνες ιδιωτικές των Ελλήνων. Λέω, γιατρούς, νομικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, όλο αυτό το μείγμα δημιουργεί μια τρομακτική έκρηξη στην αύξηση των τιμών. Ναι. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε? Πώς αντιμετωπίζετε αυτό τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ. Καταρχάς, όσον αφορά τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην ελληνική οικονομία, δεν αντιμετωπίζεται να στέλνουμε γράμμα στην κυρία Φοντε Λάιεν και να την παρακαλάμε να επανέλθει, ενώ δεν έχει αρμοδιότητα. Ναι. Όχι, δεν έχει αρμοδιότητα και το έβαλε και στο αρχείο. Έτσι, ναι. Θέλω, επειδή μιλήσαμε και για τις τράπεζες και για την ολιγοπωλιακή κατάσταση που υπάρχει και στον τραπεζικό χώρο και όχι μόνο. Θα σας πω και κάτι για τις τράπεζες, αν θέλετε μετά. Ναι. Ναι. Θέλω να μου σχολιάσετε το. Οι ελληνικές τράπεζες, διαβάζω, δεν πληρώνουν φορολογία, δεν πληρώνουν φόρους. Ναι. Γιατί αυτό? Υπάρχει το αναβαλλόμενος φόρος λόγω των ζημιών που είχαν πάθει. Μα ποιο ζημιών? Η κοινωνία η ελληνική δεν πλήρωσε για την ανακεφαλαίωση. Ναι, με αυτό θα σας πω. Ζημιών εντός εισαγωγικών που είχαν πάθει λόγω της νομολόγων που... Ναι. Των νομολόγων του ΕΣΑΙ, πώς λέγανε αυτό, έκανε ο κ. Βενιζέλος που... Ναι. Και επομένως για τις τράπεζες αυτή η ζημιά πρέπει να πληρωθεί με τιμή καταβολή φόρων. Τώρα οι τράπεζες τα τελευταία δύο χρόνια βγάλανε 7,5 δισεκατομμύρια κέρδη μετά από φτωφόρους, δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Πρόκειται μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά δραματική και προκλητική. Προκλητική για την κοινωνία, ακριβώς. Και για την κοινωνία, προκλητική. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων, πόρων που πήραν, νομίζω 50 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα προγράμματα, στα πλαίσια του προγράμματος παροχής ρευστότητας, όχι μόνο δεν τα χρησιμοποίησαν για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για το λόγο αυτό τα είχαν πάρει, αλλά τα ξαναγυρίζουν, προσέξτε, τα ξαναγυρίζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μορφή καταθέσεων. Και λόγω της αύξησης των επιτοκίων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πληρώνει τόκους στα χρήματα που έχει, στα δικά της χρήματα, δηλαδή στα χρήματα, τα δικά της χρήματα, θα πω μετά και τελείω δικά της, τα δικά της χρήματα που δίνει στις εμπορικές τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν την αγορά. Προσέξτε, δεν είναι δικά της χρήματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι χρήματα τα οποία η πολιτική, δηλαδή τα κράτη, τις έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα να κόβει χρήματα. Ναι. Επομένως, όχι μόνο τους δίνει χρήματα στις τράπεζες, αλλά τους πληρώνει και τον τόκο. Τους πληρώνει και επιτόκιο. Το οποίο όμως λόγω του πληθωρισμού, προσέξτε, λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων για την πάταξη του πληθωρισμού, στην ουσία αυτό λειτουργεί επικερδός
Για τις τράπεζες, βέβαια. Για τις τράπεζες. Ναι. Στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή, ναι, από μια μελέτη, δείχνουν ότι για ένα τελευταίο χρόνο, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, το Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και από το Μάρτιο του 2022, τον Απρίλιο που άρχισε η αύξηση των επιτοκίων, ναι, δόθηκαν στις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες περίπου 180 δισεκατομμύρια τόκοι. Κύριε Βαμιαντάκη, ξέρετε πως είναι οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας? Για πέστε μας. 180 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και προσέξτε, οι δαπάνες αυτές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάνε μέσα από πολιτικές διαμάχες κτλ. Κτλ, ενώ οι άλλοι παίρνουν χωρίς κανένας να επεμβαίνει. Είναι τραγικά τα πράγματα. Τραγικά και, προκλητικά, το ξανατονίζω. Τραγικά και προκλητικά. Τώρα, ίδιο γίνεται και με τις ελληνικές τράπεζες. Ακριβώς. Και τις ελληνικές τράπεζες. Όλο τους το κέρδος προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων. Τα λέει άμα πάτε στην τράπεζα της Ελλάδας. Ωστόσο, ο μικροκαταθέτης των 1.000 και των 3.500 ευρώ που αυτό δεν παίρνει τίποτα. Στο τέλος τους... Όχι, δεν παίρνει τίποτα και, και μάλιστα επιχειρηματολογούν οι τράπεζες ότι ακριβώς επειδή οι καταθέτες έχουν πολύ μικρά, υπάρχει μεγάλος αριθμός καταθετών με πολύ μικρά ποσά, γι' αυτό δεν μπορούν να αυξήσουν, δεν μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων. Έχουμε το μεγαλύτερο spread, τη μεγαλύτερη δηλαδή διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια χορηγήσεων στην Ευρώπη. Περίπου 5,9-5,87 κάπου εκεί. Ναι. Τρομακτική διαφορά δηλαδή. Ναι, ναι. Μας ζητάνε βεβαίως να μοιάσουμε στην Ευρώπη, αλλά κατά πώς συμφέρει την άρχουσα οικονομική κατάσταση. Τώρα θέλω να ξαναπάω στο κύριο Στουρνάρα, γιατί διαβάζοντας κάποιες δηλώσεις του είπε ότι θα χρειαστούν άλλα 40 χρόνια για να διασφαλίσει η Ελλάδα την ευημερία της, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα του ύψους του 2% ετησίως. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το Eurogroup που έγινε τον Ιούλιο φέτος και αποφασίστηκαν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που θα εφαρμοστούν από το 25, που προβλέπεται και εκεί κόφτης δαπανών στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε νέα περίοδο λιτότητας, κύριε Μελά? Σας το είπα και προηγουμένως. Ναι, οι νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής και Ευρωπαϊκής Ένωσης μας οδηγούν εκεί. Δηλώνουν είναι ότι κανένα κράτος δεν μπορεί πλέον, δεν είναι το πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά, δεν είναι τα ελλείμματα, τα πλεονάσματα που δίνουν τον τόνο, ναι, αλλά είναι οι δαπάνες. Οι δαπάνες των κρατών δεν μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 2,5-3% που σχετίζεται άμεσα με το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Βεβαίως το βασικό θέμα είναι τα ελλείμματα να πέσουν κάτω, το γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα να πέσει κάτω από το 3%, και αυτό υποχρεώνται χώρες να πάρουν μέτρα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ναι. Στην Ιταλία προσπαθούν να βρουν για τα επόμενα χρόνια, το επόμενο χρόνο περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ να κάνουν μείωση των δαπανών ή αύξηση των εσόδων, εν πάση περιπτώσει, για να μειωθεί το έλλειμμα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία και πάει λέγοντας. Παράλληλα, χώρες οι οποίες έχουν πάνω από το 90% του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχρεούνται να μειώσουν κατά 0,5% ή κατά 1% ετησίως το χρέος. Η Ελλάδα δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, διότι η Ελλάδα είναι μέσα αυτή τη διαδικασία. Ναι. Έτσι. Του υπέρογου, ναι, ελλείμματος, μάλλον του υπέρογου δημοσίου χρέους, λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, και είναι εξαναγκασμένοι, όπως είπε και ο κ. Στουρνάρα, σε 40 χρόνια, θα σας είπα εγώ το 2070 προηγουμένως. Βάζει, τόσο είναι. Έτσι. Τώρα, θα πρέπει να παράγουμε συνέχεια αυτό το πλεόνασμα. Αυτό τι είναι? Είναι ένα πλεόνασμα το οποίο παράγει οικονομία, φεύγει από την οικονομία και κατευθύνεται να πληρωθεί το χρέος. Ρωτώ. Ναι. Να εξυπηρετηθεί μάλλον το χρέος. Ναι. Διότι το χρέος με 406 δισεκατομμύρια όσον αφορά τον κρατικό απολογισμό, τον κρατικό χρέος, το δημόσιο κρατικό χρέος, ή 356 το γενικό το χρέος της, το γενικό δημοσιονομικό χρέος κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεν αποπληρώνονται αυτά τα πράγματα. Άρα αυτή είναι μια δαμόκλια σπάθη μόνιμα πάνω από την Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε μια ρύθμιση του χρέους, επειδή το 70%, 75% δεν κάνω λάθος, είναι κάτω από, δεν το κατέχουν οι θεσμοί, διακρατείται από τους θεσμούς. Όμως σιγά 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 αυτό μειώνεται και μπαίνουμε στους ιδιώτες πιστωτές. Οπότε εκεί θα αρχίσει άλλο πανηγύρι. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Ακριβώς. Θέλω να μου σχολιάσετε το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση πανηγύριζε για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον κανόνα αυτού του υπερβολικού ελλείμματος. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι εδώ δεν εξαιρούνται δαπάνες που ενισχύουν το κοινωνικό προφίλ του κράτους, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και το περιβάλλον. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εξαιρούνται οι δαπάνες, εξαιρούνται οι δαπάνες αν υπερβαίνουν ένα όριο. Ναι. Δηλαδή πρέπει, αν υπερβαίνουν ένα όριο, όχι, δεν εξαιρούνται γενικά και αόριστα. Mm-hmm. Εξαιρούνται, υπάρχει ένα όριο, νομίζω 3% από εκεί και πάνω εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες. Καταρχάς τα έπρεπε να εξαιρεθεί από το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε χώρα οι δαπάνες που κάνει κάποιος για επενδύσεις. Πρωταρχηγό. Όταν κάνεις επένδυση, δηλαδή όταν επενδύεις για να μεγεθύνεις την οικονομία σου, είτε αυτές είναι επενδύσεις στην παραγωγή, είναι επενδύσεις στην υγεία, είτε επενδύσεις στην παιδεία, είναι επενδύσεις στις υποδομές και πάλι λέγοντας, αυτές έπρεπε να εξαιρούνται από το έλλειμμα. Ναι, βέβαια. Γιατί μόνο έτσι, δηλαδή τι λέει ο Ντράγκη, τι διαφορετικό είπε ο Ντράγκη. Ο Ντράγκη είπε ότι πρέπει να δανειστούμε και να κάνουμε δαπάνες για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και η Ελλάδα και η Ευρώπη να μην μείνει πίσω σε σχέση με τις άλλες ανταγωνίστριες περιοχές. Το ίδιο, αυτό είναι στην ουσία. Αυτό όμως δεν πρόκειται να το κάνουν. Ναι, ναι. Δεν το κάνουν. Και αυτό που είπατε εσείς είναι πολύ προχωρημένο. Να εξαιρέσουν τις κοινωνικές δαπάνες σήμαρτων. Εδώ προσπαθούν να τις κόψουν. Να τις κόψουν εντελώς. Να μην μείνει τίποτα. Ναι, ναι. Θέλω τώρα, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω σε σχέση με την οικονομική κρίση που βιώνουν οι πολίτες αυτής της χώρας και δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτό οδηγεί τη χώρα στο γνωστό θέμα της υπογεννητικότητας. Έχουμε από την άλλη μεριά την κυβέρνηση η οποία δίνει επιδότηση για το πρώτο παιδί 2.400, αν δεν κάνω λάθος, επίδομα παιδιού. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι για να αγοράσει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο δίνει 8.000 ευρώ. Ακριβώς. Πόσο επηρεάζεται ο δημογραφικός παράγοντας από την οικονομία και πώς με τη σειρά του επιδρά στην οικονομική ανάπτυξη? Κοιτάξτε, ο βασικός παράγοντας δεν είναι βασικοί παράγοντες στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης όλων των αποχρώσεων. Ναι. Ο πληθυσμός. Έτσι. Και το κεφάλαιο. Οι πόροι δηλαδή να έγκριστε ώστε να δουλεύει ο πληθυσμός. Η Ελλάδα μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η Ελλάδα από τις πρώτες όπως και η Γαλλία και η Γερμανία νομίζω, έτσι έχει ένα πληθυσμό ο οποίος κυράσκει. Δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Και όχι μόνο δεν έχουμε νέους ανθρώπους για να μπορέσουν να προσφέρουν την εργασία τους, τη γνώση τους, τους διώχνουμε κιόλας. Δηλαδή 450.000 άνθρωποι που τους έχουμε σπουδάσει, οι οικογένειες και το κράτος, έχουμε δαπανήσει χρήματα. Και είναι στο εξωτερικό. Ναι, και πάνε στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα? Θυμάστε τι σας είπα, ότι η ανάπτυξη, η μεγέθυνση της οικονομίας είναι εκτατική. Έτσι. Οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται είναι γύρω από την εστίαση, γύρω από τον τουρισμό, υπάλληλοι γραφείου, οδηγοί και πάει λέγοντας. Ναι. Ωστόσο... Αυτό γιατί δεν δημιουργείται? Διότι για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, μόνο η βιομηχανία δημιουργεί θέσεις τέτοιες, ειδικευμένες. Αλλά η βιομηχανία είναι πολύ περιορισμένη. Άρα θα πρέπει για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας. Το βλέπετε εσείς να γίνεται αυτή την πολιτική? Όχι. Υπάρχει κανένα σχεδιασμός τέτοιος? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο οι παράγοντες οικονομικοί που τα νέα παιδιά δεν κάνουν, που
Οι νέες οικογένειες δεν κάνουν, ναι. Ναι, ναι, οι νέες οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. Έτσι είναι και οι κοινωνικοί παράγοντες, είναι το mainstream. Εντάξει, σίγουρα, είναι αλλά. Παντρεύονται αργότερα. Εντάξει, είναι, αλλά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι για το ένα παιδί δίνεις 2.400 ευρώ επίδομα και αν αγοράσω αυτοκίνητο θα μου δώσεις 8.000 ευρώ. Αυτό πραγματικά. Μα τα δίνει η Ευρώπη. Δίνει 8.000 ευρώ για να μπορέσει να αγοράσει τα αυτοκίνητά της, η Γερμανία και άλλες χώρες. Για να πουλήσει αυτό η Γερμανία. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή, στην ουσία, μας δίνουν χρήματα. Για να αγοράσουν τα δικά τους αυτοκίνητα. Για να αγοράσουν προϊόντα από τη Γερμανία. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη, τα χρήματα που πάνε για την ψηφιοποίηση της οικονομίας ή για την πράσινη ανάπτυξη, στην ουσία είναι χρήματα τα οποία μας τα δίνουν και πάμε και αγοράσουμε τα μέσα για να κάνουμε αυτά τα πράγματα αυτές τις χώρες. Γι' αυτό άλλωστε αυξάνει και δραματικά το εμπορικό έλλειμμα. Έτσι. Τελειώνοντας, κύριε καθηγητά, θέλω έτσι με πολύ σύντομα να μου κάνετε τον εξής σχολιασμό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το είπατε και εσείς, δηλαδή το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθούμε ως χώρα δεν οδηγεί πουθενά ή ουσιαστικά να παράγει όλα εκείνα τα άσχημα, τις παθογένειες που οδήγησαν στην κατάρρευση της οικονομίας του 2009. Λένε επίσης αρκετοί ότι τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτά τα χρόνια συντελείται ίσως, έτσι λένε, η μεγαλύτερη μετά το 1974 αναδιανομή πλούτου και εσείς το υπενιχτήκατε γιατί ουσιαστικά συγκεντρώνεται ο πλούτος στα λίγα χέρια. Πού είναι η αλήθεια, κύριε καθηγητά, και πού μας οδηγεί αυτό και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, αυτό το υπόδειγμα το οποίο ακολουθείτε έχει τέλος. Έχει ένα όριο. Είναι ένα κλειστό υπόδειγμα για τα μαθηματικά. Έτσι, είναι ένα κλειστό υπόδειγμα. Δεν οδηγεί, αναδιανέμει τα ήδη υπάρχοντα. Δεν δημιουργεί νέες συνθήκες για να μπορέσει να μεγαλώσει, να αλλάξει αυτό η παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Άρα το σημαντικό από όλα, κατά την άποψη, αλλά και ακόμα περισσότερο, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, αυτό το υπόδειγμα, δεν λειτουργεί, να το πω έτσι οικονομικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το βέλτιστο τρόπο. Δηλαδή ο τουρισμός μας, που έχει πόρους μας φέρνει, αλλά συγχρόνως δημιουργεί τεράστια προβλήματα, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματικός. Γιατί να έρχονται 40 εκατομμύρια, ξέρω πώς έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, ναι. Τουρίστες, και να μην έρχονται οι μισοί και να αφήνουν περισσότερα εισόδηματα από ό,τι αφήνουν αυτοί σήμερα. Δεν θα ήταν μια λύση? Γιατί παραδείγματος χάρη σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό το πράγμα, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες δηλαδή? Γιατί να μην μπορούμε να βελτιώσουμε τον ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες? Δεν θα μπορούσε παραδείγματος χάρη η αγροτική μας παραγωγή να γίνει καλύτερα? Εγώ δεν σας λέω να κάνει κάτι άλλο. Η βιομηχανία μας δεν θα μπορούσε να παράγει καλύτερα με μια συγκεκριμένη βοήθεια, με την ψηφοδοποίηση αυτή που έχουμε? Δεν σας λέω να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Μέσα ήδη λοιπόν, υπάρχουσα. Ναι. Ήδη υπάρχουσα καταρχάς. Να στηριχτεί. Καταρχάς. Ναι, ναι, ναι. Ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες να βελτιστοποιηθούν μέσω της τεχνολογίας και μέσω των χρημάτων των οποίων παίρνουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί δεν θα ξαναπάρουμε τέτοιους πόρους. Δεν υπάρχουν πάλι περίπτωση να πάρουμε τέτοιους πόρους, τόσους μεγάλους πόρους. Τόσα δισεκατομμύρια, ναι, ναι. Και να μην τους δηλαδή σπαταλώνται οι πόροι που θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν. Το να λέμε συνέχεια, το ακούω τόσα χρόνια, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση, μα δεν αλλάζει η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι τόσο εύκολα. Είναι δεδομένο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα δώσει 3 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια και διακήρυξε ότι αλλάζει την παραγωγική βάση με 3 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια. Ήμαρτον δηλαδή, εδώ θα βγει. Ναι, ναι. Προχτές ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι, 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 ναι. Έκανε μια φαντασμαγωρική εκεί παρουσίαση. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες, πώς θα τις βελτιστοποιήσουμε και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να τις διευρύνουμε. Εγώ αυτό το σχέδιο έχω στο μυαλό μου, αυτό πιστεύω, και να αφήσουμε στην άκρη μεγάλες κουβέντες και μεγάλα λόγια. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να παράγει αεροπλάνα, να παράγει, ξέρω εγώ, κανόνια, ξέρω εγώ, να παράγει αυτοκίνητα? Δύσκολο πράγμα, και γιατί να το κάνει αυτή τη στιγμή? Δεν μπορεί να το κάνει καταρχάς, γιατί οι άλλοι έχουν προχωρήσει 100 χρόνια πριν μπροστά. Επομένως πρέπει να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες, να τις κάνουμε καλύτερες, σας είπα, ακόμα και στον τουρισμό.
στο τουρισμό, στη γεωργία, αυτά που είπατε. Ναι, ναι, υπάρχουν τομείς οι οποίοι. Να τα βελτιστοποιήσουμε. Να δούμε πώς γίνονται καλύτερα. Ναι. Αλλά αυτό προϋποθέτει κυβερνήσεις και πολίτες, αλλά κυρίως κυβερνήσεις και κόμματα, τα οποία να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο και να μην σκέφτονται πώς θα κάνουν καλές σχέσεις με τους ολιγάρχες του πλούτου, με τους ξένους παράγοντας. Μπορούν να υπάρχουν συμβιβασμοί, να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είμαστε μονίμως συμβιβασμένοι ως άτομα. Μιλάω για τους πολιτικούς. Ναι. Κύριε Μελά, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή Διάλογοι. Εγώ σας ευχαριστώ καταρχάς. Μου δώσατε τον λόγο, τη δυνατότητα τόση ώρα να πούμε ορισμένα πράγματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη, σας εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.